Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον κύριο Βασίλη Μπαλάφα, υποψήφιο διδάκτορα στο Παιδείς και πολιτικό επιστήμονα, για να κουβεντιάσουμε, λόγω και της ειδικότητάς του βέβαια, όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πράγματα τα οποία συζητάει όλος ο κόσμος και φυσικά απασχολούν και πρέπει να απασχολούν και την τοπική κοινωνία. Κύριε Μπαλάφα, καλησπέρα. Πρόσκληση σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή και με την ευκαιρία να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στην πόλη της Κορίνθου για τη μεγάλη εορτή του πολιούχου της, στους πολίτες της και σε όλους όσους εορτάζουν ονομαστική εορτή αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, τώρα με βάλετε σε πειρασμό, θέλω ένα σχόλιο σας, αφού το ξεκινήσαμε έτσι, πριν πάμε σε αυτό που είναι το αντικείμενο της σημερινής συζήτησής μας, θέλω ένα σχόλιο σας για τη γιορτή η οποία έχει καθιερωθεί να γίνεται τα τελευταία χρόνια, όσο τουλάχιστον εγώ θυμάμαι με την ιδιότητά μου του δημοσιογράφου, του τοπικού δημοσιογράφου στην Κόρινθο. Αυτή την γιορτή, η οποία έχει ξεσηκώσει αντιπαραθέσεις, σήμερα υπήρξαν και άνθρωποι που την υπερασπίστηκαν στο διαδίκτυο, με τις γουρνοπούλες, τα πανηγύρια και όλα αυτά, τα οποία έχω την εντύπωση ότι δεν συνάδουν με το, ούτε με το πνεύμα, με την πνευματικότητα της γιορτής, αλλά κυρίως δεν συνάδουν με την προβολή που ενδεχομένως θα θέλαμε να έχει. Θέλω να σχολιάσω πάνω σε αυτό, αφού μου δώσετε την ευκαιρία να το θίξω. Δεν νομίζω ότι είμαι ο ειδικός για να απαντήσω περί αυτού. Εκείνο όμως το οποίο μπορώ να σας πω στο πλαίσιο όλων αυτών που είπατε, είναι ότι προσωπικά για μένα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, η οποία αναφέρεται στον πολιούχο της πόλης. Περιορίζεται η δική μου η κατάνοιξη σε ό,τι αφορά το να πάω στην εκκλησία, να παραστώ τέλος πάντων στη λειτουργία και να προσκυνήσω, και από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας πω ότι ξεκινάει και πρόσφατα σε ένα κανάλι τηλεοπτικό ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα για τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών. Νομίζω ότι αυτό σας καλύπτει. Μάλιστα. Απάντηση δια της σιωπής. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο ερώτημά μας, στο θέμα μας, και θέλω να μου πείτε σε ποιο σημείο σήμερα, μετά το Brexit και μετά τις εκλογές στην Ισπανία, πιστεύετε ότι βρίσκεται η Ευρώπη. Έχει μετακινηθεί σε κάτι καλύτερο ή σε κάτι χειρότερο? Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ, ότι ζούμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές, ζούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο με πολύ σημαντικά γεγονότα, τα οποία εν πολλής, αν θυμάστε τις συζητήσεις που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, είναι και η πραγματοποίηση θεμάτων που λέγαμε αν θα γίνει το ένα, αν θα γίνει το άλλο. Το θέμα του ψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία ήταν ένα θέμα το οποίο κυριαρχούσε στο δημόσιο λόγο αλλά και στην ακαδημαϊκή έρευνα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, πάνω κάτω όλοι περιμένανε τι θα γίνει με αυτό το δημοψήφισμα. Εν πάση περιπτώσει, επιτέλους αυτό το δημοψήφισμα έγινε και πλέον βλέπουμε πώς υπάρχουν. Πώς διαμορφώνονται νέοι συσχετισμοί και εκδηλώνονται επιπτώσεις και στις χώρες μεμονωμένα, αλλά και σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο που μπορώ να σας πω και θα ήθελα να σας πω σε αυτή τη φάση, είναι ότι η δική μου παρατήρηση έχει να κάνει με την προσπάθεια πολλές φορές που γίνεται να παρουσιαστούν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να βρεθούν κοινές συνισταμένες μεταξύ των χωρών. Νομίζω θα έχουμε διαπιστώσει πλέον όλοι ότι αυτό δεν υφίσταται. Δηλαδή δεν μπορούμε να μεταφράσουμε το τι συμβαίνει στην Μεγάλη Βρετανία με όρους με τους οποίους κοιτάμε τα πράγματα στην Ελλάδα ή αντίστροφα. Θέλω να το τονίσω αυτό γιατί, για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίχθηκε κυρίως από ανθρώπους και από δυνάμεις μεμονωμένες οι οποίες δεν θέλουν τους μετανάστες στη Μεγάλη Βρετανία και δεν έχουν καμία διάθεση να παρουσιάσουν αίσθημα αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά τα οικονομικά προβλήματα και την οικονομική κρίση. Άλλωστε, κύριε Γουγά, θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου, είναι και λίγο οξύμορο να μιλάμε και να συζητάμε με όρους αριστεράς στη Μεγάλη Βρετανία. Πρόκειται καθαρά για μια χώρα η οποία έχει το συντηρητικό κόμμα και το εργατικό κόμμα, το οποίο
είναι ένα flavor, είναι μια ας πούμε διαφορετική έκφραση ας πούμε ενός συντηρητικού φιλελεύθερου μοντέλου με περισσότερους έτσι κάποιους συσχετισμούς θα μπορούσαμε να κάνουμε ίσως στο σοσιαλιστικό μοντέλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει αυτό το οποίο επιχειρήθηκε να γίνει στην Ελλάδα, η μετάφραση δηλαδή του Brexit με ελληνικούς όρους. Και θα ήθελα... Δηλαδή ποια διαφορά εντοπίζεται δηλαδή ανάμεσα, πέρα από το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό του ερωτήματος, το οποίο ήταν ξεκάθαρο στη μία περίπτωση, μη ξεκάθαρο στην δική μας περίπτωση, ναι. Ποια άλλη διαφορά εντοπίζεται σε σχέση με τον Brexit? Γιατί είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός ότι το δικό μας δημοψήφισμα το αντιμετωπίσανε με πολύ πιο επιθετικό τρόπο οι Ευρωπαίοι. Η βασική διαφορά, το ερώτημά σας κινείται σε δύο επίπεδα και είναι ενδιαφέρον. Η βασική διαφορά είναι αυτή που σας δείχνω εδώ σε αυτήν την εικόνα. Εδώ βλέπετε τον Φάραντζ, ο άνθρωπος ο οποίος πρωτοστάτησε στην καμπάνια του Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος βλέπετε ότι έχει πίσω του την εικόνα των ροών, των μεταναστευτικών ροών, για τις οποίες η Ελλάδα παλεύει μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρεθεί μια λύση. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή δεν θέλουν να λάβουν μέρος, όχι απλώς δεν θέλουν να λάβουν μέρος στη λύση αυτού του μεγάλου προβλήματος, του παγκόσμιου προβλήματος, αλλά πολλοί από αυτούς έχουν και επιθετική στάση απέναντι σε μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν εδώ και πολλά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Και μην ξεχνάτε, κύριε Γουγά, ότι στο Λονδίνο βγήκε δήμαρχος ένας Πακιστανός. Πρέπει να δούμε δηλαδή ότι και μέσα στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει ένας μεγαλοεδατισμός, αυτός προϋπήρχε. Ο ίδιος ο Κάμερον ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έντονα αντιευρωπαϊκό λόγο, τουλάχιστον μέχρι το 2015 και μέχρι να κερδίσει τις εκλογές. Και αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπήρχαν θέματα, υπάρχουν θέματα οικονομικά, υπάρχουν θέματα, προβλήματα μεταρρυθμίσεων, και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι επιθετικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ απλά λέει, θα είδατε και δηλώσεις σήμερα, λέει και στη Μεγάλη Βρετανία ότι εφόσον ψηφίσατε να βγούμε από την Ευρώπη, να βγείτε από την Ευρώπη, αυτό το πράγμα θα πρέπει κάπου να τελειώσει. Δεν μπορούμε να μπούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια διαδικασία συνεχούς διαπραγμάτευσης. Διότι εντάξει, αυτό που... τώρα ασκεί πιέσεις τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Δεν είναι λογικό αυτό. Θέμα. Θεωρεί όμως ότι εάν τους πιέσει θα τους αναγκάσει και όλες να το πάρουν πίσω. Γιατί πλέον έχει ανοίξει και αυτή η ιστορία, έτσι. Δηλαδή έχει ανοίξει και η ιστορία του αν το Brexit τελικά πρέπει να ισχύσει, πρέπει να προχωρήσει ή αν τελικά θα πρέπει να κάνουν βήμα πίσω. Ναι, αυτό κύριε Γουγά θα πρέπει να το καταλάβουμε και να το βάλουμε μέσα στο εξής πλαίσιο. Όταν λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε για το τι γίνεται στην Ευρώπη, και εδώ θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρος και νομίζω ότι ενδιαφέρει. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτών των ανθρώπων και δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να προτιμούν μια διακυβερνητική Ευρώπη ή οι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν καλύτερους όρους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είμαι και εγώ ένας από αυτούς, ποιος νοήμων άνθρωπος δεν θα ήθελε ευημερία, αυτά τις βασικές αρχές, τις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες χτίστηκε, πάνω σε αυτές τις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι διαφορετικό όμως, κύριε Ουγά, να λέμε να έχουμε μια επιχειρηματολογία προς αυτή την κατεύθυνση, και είναι πολύ διαφορετικό να λέμε ότι θα βγούμε έξω από αυτό. Αυτές οι μάχες δίνονται μέσα στην Ευρώπη. Μισό λεπτό, βάλτε μια τελεία πάνω σε αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρον πουλά αυτό που λέτε. Ρωτώ, εάν δεν υπάρξουν κάποια σοκ τέτοιου τύπου, Brexit δηλαδή, Grexit, Frexit αν πάει αύριο η Γαλλία ή οτιδήποτε άλλο, βλέπετε εσείς, έχετε παρακολουθήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 6 χρόνια τώρα, πέρα από το να λέει πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πρέπει να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης, έχει κάνει πραγματικά κάτι ή το συζητάει και χρειάζεται να έρθει κάποια στιγμή κάποια σύγκρουση τέτοιου επίπεδου για να πεις ότι μπορεί να αλλάξει το τρένο κατεύθυνση? Θα σας δώσω δύο στοιχεία. Ο Χένινγκ έχει ονομάσει στο παρελθόν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νήσος σταθερότητας. Ο Μόραβτσικ την έχει πει παλαιότερα ότι έχει δύναμη έλξης. Αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία, αν δείτε σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία τι συμβαίνει δύο ημέρες μετά από την υπερψήφιση του Brexit, θα δείτε ότι αρχίζουν και αποκτούν σάρκα και οστά. Δείτε για παράδειγμα, ήδη η Σκωτία συζητάει απόσχηση και λέει ότι θέλει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Ιρλανδία σκέφτονται ενιαία Ιρλανδία, η οποία θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε λοιπόν ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί συγκολητικά όχι μόνο στο μεγάλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, λειτουργεί σε όλες τις χώρες. Δημιουργεί μια ενιαία αγορά, δημιουργεί κάποια πράγματα τα οποία απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες, σπουδές, ελεύθερη μετακίνηση κτλ. Και ναι, υπάρχει και μια διάσταση πάρα πολύ σοβαρή αυτή της οικονομικής κρίσης που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Προσέξτε όμως, κύριε Γουγά, τι γίνεται. Δείτε, για παράδειγμα, οι δυνάμεις εκείνες οι πολιτικές, οι οποίες τίθενται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχουν κάποιο κοινό σημείο μεταξύ τους. Εγώ δεν βλέπω να σχηματίζεται ένα ενιαίο αντιευρωπαϊκό μέτωπο ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα, αν θέλετε, την Πολωνία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά είναι άσχετο όμως με τη συζήτηση. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση σοβαρή για το πώς θα αλλάξει γραμμή πλέψης η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην, μειώσει λίγο την ένταση και, και τον ευρωσκεπτικισμό. Για τον ευρωσκεπτικισμό γεννήθηκε ουσιαστικά, μάλλον δεν γεννήθηκε, αλλά γιγαντώθηκε τα χρόνια της κρίσης. Αν σταματούσε με ένα μαγικό τρόπο η κρίση και ο ευρωσκεπτικισμός θα έπεφτε σε πολύ με χαμηλότερα ποσοστά. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το σκεφτεί. Απάντησα σε αυτό. Εγώ τον ευρωσκεπτικισμό, κύριε Γουγά, δεν το θεωρώ υποχρεωτικά κάτι κακό με την έννοια την οποία κανονικά θα έπρεπε να είχε. Σας είπα, υπάρχουν εκείνοι που είναι υπέρ των κυβερνητικών θεσμών, υπάρχουν εκείνοι που μιλούν για την Ευρώπη των κρατών. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια συζήτηση η οποία είναι συνεχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που λέτε είναι μια συνεχής συζήτηση. Και αν δεν δημιουργηθούν μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμεις και ρητορικές οι οποίες θα οδηγήσουν στην εξέταση πραγμάτων, τότε δεν μπορούμε να τα επιβάλλουμε απ' έξω αυτά τα πράγματα. Βλέπετε και στην Ισπανία τι έγινε. Μέσα στην Ισπανία να δοθεί απάντηση που ψάχνετε. Κοιτάξτε τι έγινε στην Ισπανία, κύριε Ουγά. Ότι θα ερχόταν, ακόμα και πρώτο συζητάγανε κάποιοι, τελικά βρέθηκε στην τρίτη θέση. Ακόμα και ο Νάιτζελ Φάραντζ, που πολλοί εδώ πέρα στην Ελλάδα τους αρέσει πάρα πολύ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το κόμμα του έχει μία έδρα στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν μπορούμε να πάρουμε με αυτούς τους όρους και να συζητήσουμε τον ανασχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε τι γίνεται στις μεγάλες χώρες. Δεν γίνεται ακόμα και στην Ελλάδα. Έγραψα κάποια στιγμή ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με τα Greek politics και το θέμα της γνησιότητας του πολιτικού λόγου που γίνεται από τα κόμματα. Οι Podemos δηλαδή, οι οποίοι αναγκάστηκαν και συνεργάστηκαν στην Ισπανία με πιο αριστερά, ακρεπνώς αριστερά σχήματα, είδατε ότι δεν μπορέσανε να πείσουν. Στην Ελλάδα όμως. Εντάξει, τώρα και η Ισπανική κοινωνία είναι μια συντηρητική κοινωνία γενικά. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1976 ήταν υπό τον Φράνκο μετά από 40-50 χρόνια. Ακριβώς αυτό σας λέω, κύριε Γουγά. Δηλαδή στην Ισπανία, όπου δεν υπήρχε ένα σοσιαλιστικό κόμμα υποκατάρρευση, είδατε ότι οι Podemos αναγκάστηκαν να είναι πιο γνήσιοι στον πολιτικό τους λόγο και στη συμπεριφορά τους μετά τις εκλογές και δεν μπόρεσαν να κερδίσουν ψήφους. Στην Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ένα σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο καταραίει και ήταν υποκατάρρευση εκείνη την εποχή, κατάφερε μέσα από την ρητορική του και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε να αρχίσει να δημιουργεί συνεκτικές δυνάμεις μέσα σε μια διαθλαστική εικόνα αυτών των οποίων έλεγε προεκλογικά. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Τσίπρας, σας θυμίζω πολλές περιπτώσεις που είδαμε κόσμο σε συγκεντρώσεις του να του λέει «κάνε το ένα από τα 10 που λες». Δεν είναι όμως έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι έτσι σε όλες τις χώρες. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Και αν λοιπόν κάποιοι έχουν πρόβλημα, θα δείτε ότι τα συντηρητικά κόμματα είναι εκείνα τα οποία περισσότερο συζητάνε για θέματα τα οποία απασχολούν την αλλαγή στην Ευρώπη. Θα μου πείτε, αυτό συζητάνε είναι. Συζητάνε μόνο. Ναι, συζητάνε προφανώς. Και κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να το κάνουν, κύριε Γουγά. Αλλά δεν θα αναγκαστούν να το κάνουν. Μήπως θα αναργάσουν να το κάνουν. Όχι, προφανώς. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός ο οποίος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να κινείται στις δομές του με ταχύτητα. Και εάν θα θέλατε να υποστηρίξετε
και εγώ εδώ στην κουβέντα που κάνουμε. Άμεσα στην ανάγκη φεντραλισμό δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι μια επικοδομητική κουβέντα αυτή που κάνουμε. Εάν θέλαμε να υποστηρίξουμε ότι θέλουμε πολύ ταχύτερες αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ερχόταν κάποιος φεντεραλιστής ενδεχομένως και ξέρετε τι θα σας έλεγε κύριε Γουγά. Βγάλτε από τα κοινοβούλια των χωρών τη δυνατότητα να μπλοκάρουν αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουμε ένα πολύ ευέλικτο σχήμα διακυβέρνησης των Βρυξελών. Εκεί έρχεται η κουβέντα όμως αυτό που λέμε διευθυντήριο, ιερατείο, που το λένε πάρα πολύ, αυτό θέλουμε. Άρα λοιπόν εκείνο που πρέπει, που πρέπει να συζητήσουμε και εκεί που καταλαβαίνω εγώ ότι θα πάει η όλη κουβέντα είναι ότι αφού τελειώσουμε με τους κλειδονισμούς του Brexit, το οποίο επιτρέψτε μου να διατυπώσω και εδώ πέρα τις επιφυλάξεις μου για το αν τελικά γίνει, διότι είναι πάρα πολύ σύνθετο και το πολιτικό σκηνικό στη Μεγάλη Βρετανία πλέον, όπου θα διαπιστώσετε ότι κανείς σχεδόν δεν αναλαμβάνει να πατήσει το κουμπί. Έτσι, και αν αυτό είναι ο Φάραντ, τότε θα πρέπει να έρθει με εκλογές και από τη μία έδρα που έχει σήμερα να κάνει μετεωρική αύξηση των ποσοστών του, κάτι που δεν το βλέπω. Από την άλλη πλευρά, ήδη το ίδιο το άρθρο 50, για να βγει μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει στάδια στα οποία μπορούν σε πάρα πολλά σημεία να μπλοκαριστούν αποφάσεις. Ακόμα και μέσα στο κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας μπορεί να γίνει αυτό. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να πάμε σε μια ερώτηση, άλλη, η οποία θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πιο πολιτική. Θέλω να μου πείτε τι γνώμη έχετε τελικά για τα δημοψηφίσματα, διότι αυτή η ιστορία άνοιξε και μια μεγάλη κουβέντα, μεγαλύτερη από ό,τι όταν έγινε το δημοψήφισμα στην Ελλάδα, σχετικά με το αν πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα και αν ο λαός είναι ικανός να ψηφίσει σε ένα δημοψήφισμα, αν η κυραμαριγούλα δηλαδή από την Κοκκινιά ή από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας, που είναι το χωριό μου, μπορεί να αποφασίσει για το αν θα μείνει ή όχι η Ελλάδα στην Ευρώπη ή τα αντίστοιχα από το Στόκτον η κυρία Μάργαρετ να αποφασίσει αν θα γίνει ή όχι Brexit. Και αν τελικά εδώ έχουμε μία σύγκρουση του λαϊκισμού από τη μία μεριά με τον ελιτισμό από την άλλη. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο που βάλατε νομίζω ότι είναι το πλαίσιο το οποίο νοθεύει τα δημοψηφίσματα και τα δηλητηριάζει. Προσέξτε κύριε Γουγά, το είχαμε συζητήσει και την εποχή του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα. Μακριά από μένα αυτοί οι χαρακτηρισμοί της κυραμαριγούλας και του ενός και του άλλου. Όμως, τα δημοψηφίσματα κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνονται όταν εκείνοι οι οποίοι τα κάνουν θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα έχουμε διχαστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν θα είναι πολύ... είναι διχαστικά εκ προημίου τα... Δεν θα είναι, όταν λέω διχαστικό αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, εγώ φταίω, δεν το είπα σωστά. Όταν εκείνοι οι οποίοι τα κάνουν, θα πρέπει να βλέπουν ότι δεν θα έχουμε εύκολα 50-50. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα 51-49 για την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οριακό αποτέλεσμα. Να πηγαίνουμε δηλαδή στην Ελλάδα. Τα δημοψηφίσματα είναι χρήσιμα για θέματα τα οποία μπορούν να απευθύνονται στην καθημερινότητα του πολίτη, μπορούν να έχουν να κάνουν με ζητήματα καθημερινότητας, με ζητήματα νομικού πλαισίου, με ζητήματα κάποια συγκεκριμένη απόφαση που έχει ο λαός, ακόμα και για ένα πολιτιακό ζήτημα. Η βασιλεία, η μοναρχία, δεν ξέρω και εγώ τι. Το να συζητάμε όμως ότι θα βγάλουμε μία χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα βγάλουμε μία χώρα από την Ευρωζώνη, χωρίς να ξέρει ο κόσμος, και εκεί δεν φταίει ο κόσμος γι' αυτό, δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας τις τεχνικές λεπτομέρειες. Ας πούμε αυτή τη στιγμή ξέρει ή ξέρε κανένας στη Μεγάλη Βρετανία από αυτούς που ψηφίσανε το Brexit ότι υπάρχει ένα ελάχιστο διάστημα 2 ετών για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς ξέρει, όχι. Αλλά ξέρει αυτό τι σημαίνει, από ότι αφήνουμε λοιπόν τις αποφάσεις αυτές σε λίγους οι οποίοι ενδεχομένως έχουν και ιδιωτελή συμφέροντα για να ψηφίσουν είτε υπέρ είτε κατά. Όχι. Εγώ δεν λέω υπέρ ή κατά του Brexit. Παίρνω το οποιαδήποτε από τις δύο εκδοχές. Όχι, αυτές είναι αποφάσεις, κύριε Γουγά, οι οποίες χρειάζονται ηγέτες. Οι οποίοι και εκεί είναι υπεύθυνοι οι ηγέτες για να εξηγήσουν στο λαό. Υπενθυμίζω και σας το είχα γράψει, θυμηθείτε τη Μεγάλη Βρετανία σε σχέση με τη Γερμανία παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν δεν είχε εμφανιστεί ο Τσόρτσιλ στη Μεγάλη Βρετανία, η Μεγάλη Βρετανία ετοιμαζόταν να κάνει συνθήκη με τους Γερμανούς.
δεν ήτανε, πηγαίνανε και λέγανε τι καλά που είναι και τι ωραία που τα ονειρεύεται ο Χίτλερ. Το ίδιο και εδώ με τον Βενιζέλο, όταν μας πήρε από το χεράκι και από τον άξονα μας πήγε... Προσπαθώ να σας πω ότι όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, οραματίστηκε την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς και θυμάστε πόσες αντιδράσεις υπήρχαν από αντίπαλα κόμματα, τα οποία όταν πήρανε την εξουσία λίγα χρόνια αργότερα, παρότι είχαν υποσχεθεί δημοψήφισμα, το υπενθυμίζω γιατί πολλοί το ξεχνάνε, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν πήρε την εξουσία, όταν παραμονές τέλος πάντων, όταν αγωνιζόταν να πάρει την εξουσία, είχε υποσχεθεί δημοψήφισμα για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Σοφρονώντας, δεν το έκανε ποτέ, παρότι ο ίδιος είχε μια πολύ επιθετική ρητορική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι να φτάσει στις Κάνες σε εκείνη την περίφημη δήλωση ότι είδα το διευθυντήριο να λειτουργεί, αλλά ξέρω, είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι δεν υπάρχει μέλλον άλλο στην Ελλάδα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι φράσεις και αποφάσεις ηγετών. Κύριε Γουγά. Όχι, δεν είναι θέματα για τέτοια ζητήματα. Ναι, δεν είναι θέματα λαϊκών μαζών που θα αποφασίσουν λαϊκές μάζες και θα έρθουν σε σύγκρουση μεταξύ τους για τέτοια πολύ σύνθετα όταν ζητήματα. Όταν δεν έχουμε ηγέτες λοιπόν όπως δεν έχουμε σήμερα και δεν έχουμε μόνο παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Γουγά, και σας μπράβο που το λέτε αυτό και σε αυτή την άποψη που λέτε προσωπικά συμμετέχω 100%. Όταν λοιπόν οι κοινωνίες σε οποιαδήποτε χώρα βλέπουν ότι δεν υπάρχουν ηγεσίες, τότε η ευθύνη του και των κοινωνιών είναι να τις αναδείξουν. Μάλιστα. Κύριε Μπαλάφα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Ενδιαφέρουσα, πιστεύω, για όλους όσους μας παρακολούθησαν, γιατί θίξαμε πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, από ό,τι με ενημερώνω, δεν έχουμε χρόνο όντως από το κοντρόλ, οπότε πρέπει να κλείσουμε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού δελτίου μας. Από όλους τους συντελεστές, το ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.